Πάμε να συνομιλήσουμε με έναν Έλληνα εκεί στη Νέα Υόρκη που διαπρέπει, καλλιτέχνης, ο κύριος Σπύρος Εξάρας. Ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης τζαζ της Νέας Υόρκης. Έχουν ακολουθήσει βέβαια και άλλοι. Ωστόσο, ο κύριος Εξάρας είναι ο πρώτος. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τα λέμε τηλεοπτικά. Παραχωρείτε αυτή τη συνέντευξη, κάνουμε αυτή τη συζήτηση σε μια ιστορική μέρα για τις ΗΠΑ με την ορκομοσία του νέου Προέδρου. Να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα στο αγαπημένο μου νησί, γιατί πραγματικά η Κρήτη είναι αγαπημένο νησί. Έχω έρθει πάρα πολλές φορές, έχω εμφανιστεί πολλές φορές και έχω κάνει και διακοπές και έχω γνωρίσει υπέροχο κόσμο. Ιστορική μέρα σήμερα. Ιστορική μέρα, πραγματικά. Ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα, όχι μόνο στην Αμερική, αλλά και στον κόσμο. Όλα περιστρέφονται σήμερα εκεί στα τηλεοπτικά δίκτυα, σε εφημερίδες, γύρω από την τελετή ορκομοσίας. Αναγκαστικά και μη, θέλοντας και μη, το παρακολουθεί κάποιος. Έτσι, έτσι είναι. Ακριβώς. Τι ακούτε εκεί στην Ελλάδα, τι... Στην Ελλάδα καλύπτουμε το ρεπορτάζ, λεπτό προς λεπτό, εδώ στην Κρήτη TV. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή και live εικόνα με τον νέο πρόεδρο της Αμερικής, τον κύριο Τζο Μπάιντεν. Και έχουμε και εσάς να μας πείτε αναφορικά με την πορεία σας όλο αυτό το διάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι και πώς πήρατε πριν από πόσα χρόνια, κύριε Εξάρα? Πριν από 28 χρόνια. 28 χρόνια. Αυτή τη μεγάλη απόφαση. Πήρα τη μεγάλη απόφαση με μία, μάλλον με δύο κιθάρες, για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Έφυγα από την Ελλάδα χωρίς καμία γνωριμία, χωρίς να ξέρω κανέναν. Με ένα φίλο μου και την κοπέλα του ήρθαμε παρέα και προσπαθήσαμε να βρούμε την τύχη μας. Και αυτός έπαιζε μουσική, αλλά μετά ασχολήθηκε και με άλλου είδους επιχειρήσεις, με ρέστορα κτλ. Αλλά εγώ παρέμεινα φανατικός λάτρης της τέχνης. Επί προεδρίας Κλίντον πήγατε στην Αμερική? Ήταν Κλίντον ή ήταν ο μπαμπάς Μπούς, δεν θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω ήταν ο πατέρας Μπούς ακόμα. Και με το που πήγα μετά ήρθε ο Κλίντον. Σας έκανα αυτή την πάσα, διότι ο Κλίντον ήταν και λάτρης της τζαζ. Βεβαίως, ήταν και σαξοφωνίστας. Βέβαια, ναι, εξαιρετικός, ναι, ναι. Εξαιρετικός. Εσείς μείνατε στην κιθάρα μόνο ή επιχειρήσατε? Ναι, έμεινα μόνο στην κιθάρα, που είναι ήδη αρκετή από μόνη της, αλλά γράφω και μουσική, οπότε έχω και τις δύο, ας πούμε. Και έχετε χαρακτηριστεί ευθύνες. Σωστά. Και έχετε χαρακτηριστεί ως ο πρώτος Έλληνας που ασχολήθηκε στη Νέα Υόρκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη τζαζ. Το συγκεκριμένο άκουσμα, η συγκεκριμένη μουσική, η συγκεκριμένη κουλτούρα υπήρχε στη χώρα μας? Υπήρχαν αυτά τα ακούσματα, υπήρχαν λάτρεις, οπαδοί? Υπήρχαν κάποιοι, ναι, δεν μπορώ να πω, αλλά όχι όπως σήμερα. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, από ό,τι παρακολουθώ, και επειδή κατεβαίνω και πολλές φορές παίζω και με συναδέλφους, νομίζω ότι έχει ανέβει και το επίπεδο πάρα πολύ. Δηλαδή μιλάω από το 2000 και μετά σταδιακά, από το 2005 ίσως σταδιακά, έχει ανέβει άρδιν το επίπεδο. Και φυσικά και ο κόσμος ανταποκρίνεται περισσότερο. Δεν μπορώ να πω ότι είναι όλοι ειδικοί στο να ακούνε, γιατί αυτό βέβαια χρειάζεται και μια παιδεία χρόνων για να μπορέσει κάποιος να καταλάβει αυτή τη μουσική. Αλλά σίγουρα υπάρχει μια μεγαλύτερη άνοδος. Αυτό τι ξεχωριστό πρεσβεύει αυτή η μουσική? Η αξία της συγκεκριμένης μουσικής, του συγκεκριμένου ακούσματος. Πρεσβεύεις το ότι μπορείς να είσαι ανά πάσα στιγμή περισσότερο δημιουργικός. Δηλαδή μπορείς να πάρεις ένα κομμάτι που υπάρχει και κάθε μέρα θα το παίξεις να μην είναι ίδιο, ή μετά από 5 λεπτά όταν θα το παίξεις να μην είναι ίδιο. Να αντιθέσει, ας πούμε, με μια άλλη μουσική, την κλασική μουσική που διαβάζεις τις νότες. Φυσικά και εκεί υπάρχουν ιδιαιτερότητες ως προς την ερμηνεία, έτσι, πάντα παίζουν πολύ παραμετρή ρόλο. Αλλά στη τζαζ έχεις μια απίστευτη ελευθερία, διότι υπάρχει το αυτοσχεδιαστικό κομμάτι, το οποίο αυτό σου δίνει απεριόριστη ελευθερία στο να κάνεις ό,τι θέλεις. Να βάλεις δηλαδή και ελληνικούς ρυθμούς μέσα σε ένα κομμάτι τζαζ, που εγώ προσωπικά το έχω κάνει, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι.
να κάνεις ό,τι ακριβώς εκείνη τη στιγμή μπορείς να πειραματιστείς με πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Οι Αμερικανοί από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν τον Έλληνα καλλιτέχνη που επιχείρησε να μπει στα δικά τους παιδεία στη μουσική της τζαζ. Πώς σας αντιμετώπισαν, με προκατάληψη, με υπομονή? Ακούστε, δεν ήμουν και εγώ έτοιμος όταν ήρθα από την Ελλάδα. Παρόλο που στην Ελλάδα και έπαιζα και είχα κάνει και γερές σπουδές στην κλασική μουσική βέβαια, αλλά έπαιζα και τζαζ και όλα αυτά. Αλλά όταν ήρθα εδώ και εγώ ίδιος διαπίστωσα ότι είχα πάρα πολλές ελλείψεις. Συνεπώς, οι Αμερικανοί φυσικά είναι ευγενικοί και ποτέ δεν σε αποθαρρύνουν, αλλά διέκρινα έτσι πολλές φορές μια απόσταση. Οπότε εκεί μετά φρόντισα και εγώ να μάθω περισσότερα, να μπορέσω να ενταχθώ δηλαδή και εγώ πιο μέσα στο σύστημα και μέσα στην οικογένεια των μουσικών. Άρα ήθελα πολύ δουλειά από μόνος μου. Συνεπώς η πρώτη χρονιά ήταν, μπορώ να πω, γερής εκμάθησης και πολύ σκληρής δουλειάς. Όχι ότι δεν και τα μεθεπόμενα χρόνια σημαντικότερη, δεν ήταν. Η σημαντικότερη στιγμή στη σταδιοδρομία σας, την καλλιτεχνική μέχρι και σήμερα. Είστε ένας επαγγελματίας που θα το επαναλάβω. Έχετε διαπρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποια ήταν η σημαντικότερη στιγμή? Μία, δεν ξέρω, είναι... Μία από τις πολλές, ποια ξεχωρίζετε? Ξεχωρίζω ένα βράδυ που του είπα και πρόσφατα σε μια συνέντευξή μου σε ένα jazz club στο Village της Νέας Υόρκης, που ήρθε προσκεκλημένος μου ο Dave Valentin, τον οποίο δυστυχώς τον χάσαμε πριν λίγα χρόνια. Αυτός ήταν διακεκριμένος jazz φλαουτίστας, βραβευμένος με Grammy και τα λοιπά, από τους καλύτερους μουσικούς της Latin Jazz, και μου έκανε πραγματικά την τιμή να έρθει και να παίξει με το Latin Jazz Trio που είχα τότε, και ήταν μια μαγική βραδιά, αξέχαστη. Πριν περίπου 17 χρόνια ήταν αυτό. Είναι χαρά και τιμή που σας φιλοξενούμε σήμερα, και αν σας ζητούσα να μας αφιερώνατε κάτι για να κλείσουμε τη σύνδεσή μας, νομίζω, Χατήρη, δεν θα μας χαλάσετε. Έχουμε και, τη Lady Gaga στα εκ αριστερών σας σε ζωντανή σύνδεση. Οπότε και τον εθνικό ύμνο, έτσι. Βέβαια. Οπότε να κλείσουμε έτσι και να σας ευχαριστήσω πολύ. Χαρά και τιμή μας. Να είστε καλά και εύχομαι τα καλύτερα για όλους μας και σύντομα να απελευθερωθούμε και από τον ιό. Να είστε καλά. Εξαιρετικός. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, τα χαιρετίσματά μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Χαρά μας.